κομμάτι. Έχουμε διάφορα πράγματα για να πούμε. Είχαμε πει βέβαια και στο σεμινάριο, γιατί είχαμε πάλι δουλέψει αυτό το κομμάτι. Γενικά είναι ένα πανδύσκολο κομμάτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, άσχετα που μου το λες και μπράβο σου. Είναι ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί δεν έχει μόνο δύσκολη τεχνική. Έχει βασικά δύσκολη τεχνική, η οποία αλλάζεται συνέχεια. Δηλαδή είναι σαν κέντημα, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Είναι τις λεπτομέρειες οι αλλαγές που έχει. Αυτό είναι το δύσκολό του. Και έχει φυσικά και δυσκολία στην ερμηνεία. Όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί και δύσκολη ερμηνεία. Θέλω να πάμε να δούμε όμως κάποια στοιχεία, όπως και αυτά που είπαμε στο σεμινάριο, που θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά σήμερα. Όσον αφορά τον τρόπο που θα το προσεγγίσει τεχνικά, γιατί το ρινοφαρυγικό στοιχείο είναι πάρα πολύ βασικό για να πει αυτό το κομμάτι. Και στα περάσματα πρωτίστω, που εκεί πέρα είναι το δύσκολο τη υπόθεση, πώ θα κάνει το πέρασμα στην ψηλή περιοχή. Πάμε λίγο να μου κάνει, να το πιάσουμε λίγο κουπλέ ρεφρέν. Κουπλέ ρεφρέν. Πάμε, θα σου βάλω με μουσική, να μου το πει με το μικρόφωνο. I've opened up, I'm sure I can trust my heart, and I were buried in dust. Free me, free us. You're all I if you walk away, I will suffer tonight. I found I'm not can trust, and boy, I believe in us. I'm terrified to love for the first time. You see that I'm bound in chains. I finally found my way. I am bound to you. I am bound to you. Ωραία, πάμε μέχρι εκεί. Λοιπόν. Θέλω να δεις λίγο. Ήθελα να το εκτυπώσω για τον εξής λόγο βασικά. Γιατί θέλω να δεις τι μοτίβα χρησιμοποιούμε στα κομμάτια. Αν καταλάβεις το μοτίβο του κομματιού, όλο το κομμάτι θα είναι εύκολο. Και γενικώς θα είναι εύκολο να καταλάβεις σε κάθε κομμάτι ποιο είναι το μοτίβο του. Τι είναι ο μοτίβο, εννοώ, ας πούμε. Πρόσεξε εδώ πέρα τι γίνεται. Έχεις λοιπόν εδώ πέρα ένα verse το οποίο έχει ένα μοτίβο. Ποιο είναι το μοτίβο του? Το μοτίβο είναι στενά, στρογγυλά φωνήεντα. Τι εννοώ με αυτό? Πρόσεξε. Sweet love, trapped in your love. Ωραία. I've opened up. I'm sure I can trust. Ωραία. Όλα αυτά θα πρέπει να βγουν πιο κλειστά. Πιο κλειστά. Trust. I'm sure I can. Όλα πιο κλειστά, πιο μέσα, στο στόμα. Όταν έχουμε δύο φωνήεντα, my heart and I were buried in dust. Ωραία. Free me, free us. Ωραία, μόνο αυτό έχει. Αυτά εδώ πέρα είναι πάρα πολύ κομβικά. Αν μου τα φας αυτά, δεν θα βγουν τα υπόλοιπα στρογγυλά. Θα βγουν και τα υπόλοιπα flat. Γιατί my heart, έχει μια στρογγυλότητα. Αν πεις my heart, τι είναι φαγή στρογγυλότητα? And I, όλο μαζί, we're buried in dust. Ωραία. Επίσης, πρέπει να μου βάλεις ένα vocal fry για την εκφραστικότητα. Και θα δούμε τα σημεία που θα μπει. Στο sweet, σου βάζω V, vocal fry δηλαδή. Αν μπορώ να το κάνω. Αν μπορώ να το κάνω. Ωραία, ωραία. Θα το δούμε, ρε παιδί μου, που θα μπει. Δεν μπορεί, εντάξει, μπορεί να είναι ακριβώς αυτά τα σημεία, να μπει σε κάποια που να σε πολύ πιο πολύ. Αλλά το θέμα εδώ πέρα είναι στο sweet. Να σου βγει ο ήχος με fry στενός και το love να βγει στρογγυλό. Sweet love. Μου το κάνεις αυτό. Το love μου το κάνεις έτσι. Ναι. Trapped in your love, πάλι V. I. Με φράι. Και στρογγυλό και με φράι. I've opened up. Στρογγυλό. I'm sure I can trust. Και λίγο αέρα. Αέρα στα τελειώματα μόνο. Μόνο, πουθενά αλλού. μόνο στα τελειώματα.
Ξεκινάς δηλαδή με μια δυναμική, με ένα φράι, με ένα φαρίντζιαλ τόνο, ο οποίος είναι δυναμικός στο ξεκίνημα και μετά καθώς τελειώνεις το απαλύνεις και το... Απαλύνεις, πώς θα το πω. Το απαλύνεις. Το απαλύνεις. Το απαλύνεις λοιπόν. Ξέρω γιατί το κάνει περίεργο. Και το σβήνεις. Και εδώ. We're buried in dust. Πώς θα βάλεις και λίγο βιμπράτο. Free me. Vocal fry. Free us. Το άσχημα το κάνεις στενό. Αλλά στο free θέλω να βάλεις και fry. Το fry δεν είναι δύσκολο. Είναι σαν ουρανίσκολο. Μου κάνεις... Το κάνω απλά για να γίνει... Μου γίνει πολύ στα φωνή. Μου γίνει να φωνή στο... Είναι πριν το E βασικά. Μετά το φρ. Μπορείς να το κάνεις και στο πιάνο αυτό εξάσκηση. Μπορείς να το ξεκινάς και να κάνεις, ξέρω εγώ. Θέλουμε το ξεκίνημα μόνο. Θες να το κάνουμε σε 2-3 θέσεις. Ναι. Ουρανίσκο. Κάνε το φράι μόνο του. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Δώσ' του χώρο. Δώσ' του χρόνο. Κάνε εσύ το αρκετή ώρα το... Αυτό θέλω. Δώσ' του λίγο χρόνο όμως. Δεν μπορούσα να το συνδέσεις ακόμα, γιατί δεν μου έχεις κάνει πολύ εξάσκηση ασκήσεις φράι. Αλλά είναι κάτι εύκολο που το κάνεις ένα ημιτόνιο μόνο σου σπίτι. Σαν να φεύγεις στον ουρανίσκο. Ναι, ναι, ναι. Καθαρίζει μετά. Αλλά ενώνει το μειόμορφο όμως με το φωνή πριν καθαρίσει. Άκου τώρα τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να το συνδέσεις και με το φαρίντζιαλ. Δηλαδή πρέπει να βγει το άρινο φαρυγικά. Ναι, μου φοβάσαι λίγο το... μου το παίρνεις λίγο πίσω. Πρέπει λίγο... Ναι, είναι σαν ναι. Έλα, έλα, μην φοβάσαι. Φοβάμαι, λέει, έχει πει εδώ τη γέφυρα, ξέρω εγώ που είναι, πόσο ψηλά είναι. Ναι, το, αυτό μου το λέει και ο φίλος μου στις ασκήσεις. Δεν φτάνω ποτέ τόσο ψηλά, γιατί βάζει λαιμό. Ναι. Μόλις κάνουμε 2-3 παπαπαπαπουπ, θα αρχίσει μετά αυτές οι νότες, θα τις λες. Δεν είναι νότες που δεν έχεις. Ναι, όχι, απλά... Βάζεις λαιμό, γι' αυτό δεν τις φτάνεις. Δεν χαλαρώνεις ο σαγόνι σου καθόλου. Βάζεις και μου κοντρολάρεις από εκεί. Και λες, πώς την πω αυτή τη νότα. Εν τω μεταξύ είναι πιο δύσκολο να τα κάνεις μια νότα ψηλή κατευθείαν, παρά να την πεις μέσα στη ροή του κομματιού. Είναι πιο δύσκολο αυτό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το ανάποδο είναι δύσκολο στους τραγουδιστές. Δηλαδή, πιο πολύ τραγουδάνε τις ψηλές νότες σε ασκήσεις παρά σε τραγούδια. Κι όμως. Ναι, ποτέ λέει οι νότες που τραγουδάμε σε ασκήσεις δεν είναι οι ίδιες νότες με αυτές που τραγουδάμε. Είναι πάντα λίγο, είναι πάντα περισσότερες αυτές που κάνουμε σε ασκήσεις. Συμβαίνει το ανάποδο. Αλλά συμβαίνει επειδή βάζει λαιμό. Ναι. Γιατί στον κανόνα, τον κανονικό ισχύει αυτό. Τώρα στον κανόνα το δικό σου. Ισχύει το ανάποδο. Οπότε εδώ πέρα δεν είμαστε ψηλά. Αυτή η νότα είναι ντοδίας. Είναι η δεύτερη νότα σε ψηλή περιοχή. Μην το φοβάσαι. Κάνεις το. Ξέρεις τι κάνει. Σου στενεύει και τον ήχο μετά το φράι. Είναι καλό αυτό. Βοηθάει στο ρινοφαρυγγικό. Δηλαδή, πολλές φορές βάζουμε φράι στο ρινοφαρυγγικό, στη ρινοφαρυγγική τοποθέτηση. Αυτό είναι. Θέλω να το κάνεις σαν μία περιοχή. Αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι απλά πρέπει να δυναμώσει. Για αυτό. Ναι.
φράκι, να μου κάνει το α. Ναι. Πρέπει... Άκου, αυτό που σου λείπει είναι το stretching. Ναι. Το στρετσάρισμα. Αυτό δεν έχει βρει την κόλλα ακόμα, αλλά αυτό συμβαίνει γιατί πρέπει να αρχίσει να κάνει λίγο πιο πολλέ ρινοφαρυγικέ ασκήσει. Που να σου κολλήσουν αυτό το. Ναι, πιο πολύ το. Ναι. Το πανάω. Ναι. Πιο πολύ αυτό εννοώ. Θέλω να το τραβά και να το φέρει, αλλά όχι να το τραβά από το λαιμό. Mm. Δηλαδή, σκέψου. Α πούμε, πες ότι έχω μια άσκηση. Όταν ξεκινά τη χαμηλή, ούτε και θα είναι σβηλή. Έρχεται όλο στρετσάριστο. Κατάλαβες. Έχει αυτό το στρετσάρισμα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του φαρίντζιαλ. Και είναι αυτό που το χρειαζόμαστε εδώ πέρα. Οπότε θα μπορεί να σε ψηλά σημεία να σου πω κάνε όλη τη γέφυρα με το για να βγει το stretching, η κόλλα που θες. Γιατί με μονωμένα μου τα χτυπάς. Αλλά είναι η κόλλα αυτή που θέλουμε να φτιάξουμε. Πάμε να μου πεις λίγο κουπλέ ακαπέλα. Sweet love, sweet love, trapped in your love, trapped in your love. Bravo. I've opened up, I'm sure I can trust. My heart and I were buried in dust. Το πιο English. Πιο English μου το κάνεις. Οκ, μου αρέσει. Οκ, ναι, ωραία. Free us. Ωραία. Μου κάνεις ένα τελείωμα, λίγο περίεργο. Αυτό το άσκε, μου το κάνεις και πριν στο... Πού μου το έκανες? Trust. Όχι, στο love, το δεύτερο. Μου κάνεις ένα περίεργο κατέβασμα. Δεν είναι λάθος, αλλά είναι λίγο περίεργο. Δεν το... Κάθε φορά μου κάνει εντύπωση που τις ακούω να το λες έτσι. Οκ, okay, θέλω εδώ πέρα, είσαι σωστή, μου έχει σωστά τα φωνήματα κλειστά κτλ. Εδώ μην ξεχάσεις αυτά. Και επίσης θέλω να μου κάνεις practice το fry. Όσο μπορείς, σε ποια σημεία σου βγαίνει. Σταντερέτο. Ναι. Αυτό. Δηλαδή, πες, θα το κάνω έτσι στην ηχογράφηση. Γιατί στην ηχογράφηση θέλω. Όχι, θέλω. Πρέπει να είσαι λίγο πιο έτσι. Δεν μπορείς να αυτοσχεδιάσεις πάρα πολύ. Δηλαδή. Όχι, δεν μπορείς. Μπορείς. Ό,τι θες κάνεις. Άμα είσαι και 500 ώρες να κάτσεις στην ηχογράφηση, ηχογραφήσεις όσο θες. Βέβαια, άντε μετά να ξεσκαρτάρεις τα takes. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό. Αλλά ρε, παιδί μου, καλό είναι να είσαι μελετημένη στον τρόπο που θες να το πεις. Ναι, ναι, ναι. Ότι κουπλέ έτσι. Ρεφρέν. Έτσι. Γέφυρα, έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορείς να το ψάξεις πάρα πολύ. Να, ας πούμε, καλή ώρα που μου λες για το. Που σου λέγα τώρα, που μου πεις για το live stream. Είχα κομμάτια πολύ διαφορετικού ρεπερτορίου που δεν τα τραγούδισα όλα με αυτόν τον τρόπο όπως αυτό που ανέβασα. Αυτό είχε πάρα πολύ φράι. Αυτό που ανέβασα το τραγούδισα υπερβολικά με φράι. Δηλαδή από τα πιο φράι κομμάτια. Αλλά όταν πήγα από Streisand δεν το τραγούδισα έτσι. Το έκανα με μάσκα. Yeah. Αλλά μέσα στη ροή των κομματιών δεν έχεις το χρόνο να σκεφτείς πολύ. Οπότε πρέπει αυτό να το έχεις παγιωμένο στο μυαλό σου. Πώς πρέπει να εναλλάσσεις τις τεχνικές ανάλογα με το performance και το στυλ που τραγουδάς. Οπότε αυτό θέλω ουσιαστικά. Θέλω μέσα από αυτό να πάρεις στοιχεία και τσαγγελέρα να βρεις και τη δική σου. Να έχεις τη δική σου προσέγγιση. Έχεις τη δική σου προσέγγιση. Κάνεις πράγματα αρκετά. Έχεις. Δεν μπορώ βασικά να κάνω αυτό που κάνει γι' αυτό κάνω. Καλά, τι κάνει τώρα η Αγγιλέρα. Κάνει πάρα πολλά γυρίσματα. Σε σημείο πάρα πολύ, πάρα πολύ. Όχι, κουράζει, ενώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ. Νομίζω ότι πολλοί μπορούν να το κάνουν αυτό. Είναι καταρχάς αυτά τα πολύ γρήγορα γυρίσματα που έχει, τα μελίσμα, έτσι λέγονται. Δεν μπορεί να το κάνει, να το μιμηθεί. Γιατί είναι πολύ αυτοσχεδιαστικά. Θα σου δηλαδή πω. Και μπορεί... στα live κάνει άλλα μετά. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, αυτή το έχει, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα το έχει έμφυτο. Αυτά τα πολύ γρήγορα γυρίσματα είναι γυρίσματα που συνήθως τα έχουμε στη φωνή μας ή δεν τα έχουμε τόσο πολύ στη φωνή μας. Όμως είναι κάτι που μπορεί να δουλευτεί. Είναι κάτι που μπορεί να δουλευτεί. Ξέρεις τι είναι ένα καλό practice για να μάθεις τα γυρίσματα? Να πάρεις το κομμάτι της Αγγιλέρα, να το βάλεις σε ένα τύπου VLC πρόγραμμα, media player και να το κάνεις σε πολύ αργό tempo. Να αναλύσεις.
Το γύρισμα που το κάνει τόσο γρήγορα και δεν το προλαβαίνεις. Και να το κάνεις όλο και πιο γρήγορα. Όλο και πιο γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Αυτό είναι το. Αυτός είναι ένας τρόπος για να μελετήσεις τέτοια γυρίσματα. Αν θες να βελτιώσεις αυτό το part. Σίγουρα δεν είναι έμφυτο σε όλους και αυτό το πράγμα. Εγώ σου δεν έχω. Εγώ έχω βιμπράτο από πολύ γρήγορο πολύ αργό. Δεν μπορώ να σου κάνω. Αλλά το πολύ γρήγορο γύρισμα, όπως το κάνει η Κιλέρα, δεν το έχω έμφυτο. Πρέπει να το μελετήσω να το κάνω σε κομμάτι. Δεν τα έχουμε όλα έμφυτα. Είτε το whistle μπορώ να το κάνω, αλλά δεν το χρησιμοποιώ τσακ μπαμ στα κομμάτια. Φέρε μου ένα whistle κομμάτι να το κάνω τώρα. Ενδεχομένως, αν το έχω μελετήσει και έχω κουρδίσει αυτό, θα το κάνω. Το έχω κάνει δηλαδή στο παρελθόν, αλλά δεν είναι ότι θα πάω και θα πω όλο το ρεπερτόριο τη Μαράια και να αρχίσω τέλος με τα whistle. Εντάξει, η Μαράια είναι και μία στου πόσου. Η ίδια επίση δεν μπορεί να. Τώρα όχι, δεν μπορεί. Αλλά εντάξει, στα νιάτα της το είχε. Το είχε στη φωνή της πολύ έντονα. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι ο καθένας έχει κάποια δυνατά σημεία που σίγουρα θες να βελτιωθείς και να πάρεις και στοιχεία που σου αρέσουν που ενδεχομένως δεν τα έχεις. Αλλά μη σε εγκλωβίζει αυτό. Δηλαδή θα έλεγα ότι περισσότερο πρέπει να βρεις το δικό σου στίγμα και να πάρεις την τεχνική και αυτά που λέμε και να το κάνεις δικό σου. Να είσαι εσύ, αλλά φυσικά σωστά. Έτσι, γιατί και η σωστή τεχνική δεν είναι ότι απλά θέλουμε να είμαστε σωστοί. Θέλουμε να μας βοηθήσει το ρεπερτόριο, θέλουμε να αισθανόμαστε να το τραγουδάμε, να μην κουραζόμαστε. Θέλουμε να τελειώνει ένα live και να λέμε «Αχ, ωραία!» Δεν θέλουμε να τελειώνει ένα live και να λέμε «Αχ, έκλεισε η φωνή μου», εντάξει. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει. Δηλαδή, και έχω δει και επαγγελματίες τραγουδιστές και από άτομα γνωστούς τραγουδιστές που τους κάνω μάθημα, οι οποίοι δεν το χαίρονται πολύ το live. Που θα έπρεπε. Δηλαδή, τους βλέπεις και σου λένε «Δεν μπορώ να βγάλω πρόγραμμα». Και είναι η δουλειά τους και είναι γνωστοί. Και δεν μπορούν να βγάλουν πρόγραμμα. Οπότε, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και γενικά δεν το θέλουμε. Είτε είμαστε γνωστοί είτε όχι. Θέλουμε να τραγουδάμε σωστά και να τελειώνει το live και να είμαστε καλά. Να είναι καλά η φωνή μας. Και, αυτό, και η τεχνική είναι ένα τέτοιο εργαλείο. Δεν είναι «Α, κάνουμε μαθήματα για να κάνουμε μαθήματα». Εντάξει. Δεν είναι θέμα να κάνεις λαλαλά, μαμά και όλα αυτά. Προφανώς τα κάνουμε όμως γιατί έχουν ένα σκοπό. Δεν μας νοιάζει απλά να κάνουμε ένα ζέσταμα και μετά να τραγουδήσουμε. Μας νοιάζει να βελτιωθείς τεχνικά. Να πας τη φωνή σου και αυτό το potential που υπάρχει σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να μου πεις λίγο τη γεφυρούλα. Εδώ πέρα θα ήθελα λοιπόν να κάνεις εξάσκηση με το φράι όσο μπορείς στο σπίτι. Πάμε να δούμε δεύτερο που αρχίζει και ανεβαίνει. Πού είναι ρινοφαρυγγικό αυτό. Θέλω τον τρόνο. Ναι, sorry. Να εκείνη, δεν I need. Ήθελα το α να έρθει μπροστά το ή μετά στη μάσκα. I need. Αυτό θέλω. When I'm holding you tight, if you walk away, I will suffer tonight. Όχι. Όχι, δεν είναι κακό που μου βάλεις το «ι» και το κάνεις το πέρασμα. Ναι, το «α» δεν βγαίνει. Με «ι» θα μου το κάνεις. Με το «ι» είναι πιο εύκολο. Με το «ι» θα το κάνεις. Δεν χρειάζεται να το κάνεις το «α». Ναι. Γιατί θες να δυσκολέψεις τον εαυτό σου. Το έχω προσπαθήσει. Κάναμε 100.000 φορές την άλλη. Γίνεται και με το «α». Απλά το πέρασμα σου τώρα εκεί δεν είναι τόσο δυνατό για να το κάνεις με το «α». Γιατί το «α» έχει άλλες ανάγκες σαν φωνή εκεί πέρα που είναι τώρα έτσι όπως είναι στο κομμάτι. Είναι πιο στενό. Απλά το πρέπει να ανοίξει πολύ κάθετα. Πολύ κάθετα. Και να γίνει ρινοφαρυγγικό στο πέρασμα. Ενώ το είναι πιο στενό. Και γι' αυτό σε βοηθάει. Σου στενεύει τον ήχο. Αυτόματα. Να ακούγεται άσχημο. Όχι. Δεν ακούγεται άσχημα, όχι. Tonight λέει πάντως, δεν λέει. Tonight λέει, οπότε το είχα πει, γιατί αυτό είναι σωστό. Άλλο φωνή. Όχι, εκεί το ίεση, το ίε, μια χαρά. Άρα στο αυτό να το κάνω πιο ανοιχτό. Δεν είναι κατάλληλο. Όχι, τι σου είπα. Στο ί. Εδώ. Να είναι I. Για να στρογγυλευτεί. I need when I'm holding you tight. Εντάξει, εσύ μου το κάνεις λίγο πιο ρινοφαρυγγικά εδώ πέρα. Μ' αρέσει, είναι το στήρι σου. Κάντε μου έτσι. Ναι. Ωραία. Ναι. Το ίδιο. Όχι, στο ρεφρέν. Το ρεφρέν χωρίς μουσική. Το έχω, απλά φοβάμαι ότι θα κάνω μάκι. Όχι, δεν θα κάνεις. Βάλεις την έντασή σου, αν θες κάτι πιο μακριά το μικρόφωνο, πάρε το χώρο σου. I found I'm an I can't trust.
And boy, I believe in us. I am terrified to love for the first time. Σε ρωτήσω στο love την ώρα που το λες, πώς το αισθάνεσαι? Κλειστό. Κλειστό το αισθάνεσαι? Ότι δεν αισθάνεσαι, αισθάνεσαι πίεση? Όχι. Δεν αισθάνεσαι πίεση? Όχι, όχι. Γιατί... όχι, δεν σε είδε να σφίγγεις, αλλά το αισθάνομαι λίγο στιφό, πώς να το πω, στεγνό. Mm. Θέλω να βγάλεις λίγο πιο πολύ το μέταλλο της φωνής σου, γι' αυτό ήθελα να μου κάνεις πιο ρινοφαρυγγικό ήχο. Mm. Δηλαδή, μου κάνεις, άμα το κάνεις με το μ, αλλά πρόσχε, όχι το μ να το πάρεις και να το βάλεις στον τρόπο που τραγουδάς. Να πάρεις αυτό το γλαψιάρικο ήχο του μ, σαν τα μωράκια. Μα. Και να φέρεις, να συμπιέσεις το, να κάνεις compression στον ήχο σου, αυτό θέλω να σου στεκάνε να κάνεις. Να βγει μπροστά. Ναι, σου βγαίνει πίσω και θολώνει. Αυτό δεν θέλω. Το οποίο είναι και δείγμα το ότι πιέζει το λαιμό σου κάποιες φορές. Και ενδεχομένως αυτό σου έχει δημιουργήσει μια θολούρα σε κάποια περάσματα. Αλλά θέλω λίγο να ξεφύγουμε από αυτό. Θέλω να το φέρεις ρινοφαρυγγικά, να βγει το μέταλλο της φωνής σου έξω. Πώς να κάνω αυτό? Κάνε μου. Πρόσεξε. Πάμε στην ψηλή. Ναι. Είναι ουσιαστικά έτσι, κάνεις το μ και έρχεται ο ήχος μ. Έρχεται εδώ και αυτό είναι. Όχι, μου συγχωλώνει. Έχει compression αυτό που σου λέω να κάνεις. Κάντο μου με νιάου. Το είχαμε κάνει, το νιάου σου είχε λειτουργήσει καλύτερα. Νιάου, 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 νιάου. Αλλά διαπεραστικό, σπαστικό, πώς να σου το πω. Να θέλω να κλείσω αυτιά μου. Μαγιά μου. Νιάου, νιάου. Κι άλλο. Νιάου, 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 νιάου. Αυτό θέλω, αυτό, αυτό, αυτό θέλω. Νιάου, 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 νιάου. Ξέρεις γιατί, θα μάθεις το στρετσάρισμα που σου έλεγα πριν. Μια πάμε ξανά αυτό. Το νιάω. Ναι, το νιάω, το νιάω. Και θέλω να μου το βγάλει σε διαπεραστικά, τσιριχτά. Έντονα, τσιριχτά. Νιάω, 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 νιάω. Νιάω, 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 νιάω. Ναι. Νιάω, 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 νιάω. Νιάω, 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 νιάω. Ωραία, ας το μέχρι εκεί. Πάμε με τους στίχους τώρα. Θέλω να κρατήσεις αυτή την τοποθέτηση όσο μπορείς. I found, αλλά θέλω και ένα... Να το, μου κάνεις τώρα το λιγμό, μου το κάνεις από μόνη σου. Θέλω και ένα κλαψιάρικο όμως, στο τελείωμα. I found a man I can trust. Αυτό θέλω. I found a man I can trust. And boy, I believe in us. Μπράβο, τώρα το άσου ήταν πιο μπροστά. Ναι. Πιο μπροστά, το μέταλλο, πιο καθαρό. Ναι, κάτι κάπως πάω προς τα πίσω. Αυτό το πίσω δεν θέλω, χάνεται. Νιώθω ότι όταν τραγουδάω από πιο... Να το πω πιο μπροστά. Ότι χάνεται αυτό το βάθος που έχω. Γιατί... Όχι, όχι, δεν πάει έτσι. Θα σου ξέρεις πώς πάει. Ξεκινάς ρινοφαρυγγικά και όταν πάει μια νότα έχει διάρκεια, τότε ανοίγεις το στόμα σου παραπάνω και ακούγει το όγκος που θέλεις. I found a man I can trust. Το άνοιξα το στόμα μου. Αλλά ξεκίνησα ρινοφαρυγγικά. Αυτή είναι η βάση μου. And boy, I believe. Ρινοφαρυγγικό. Το ξανανοίγω. Το στενεύω και το ξανανοίγω. Δεν σημαίνει ότι όλο θα πάει έτσι. Έχει εναλλαγές το κομμάτι. Θα μου τις κάνεις αυτές. Αλλά εγώ θέλω η νοοτροπία σου, τα μπασίματα, τα ατακαρίσματα των φράσεων να είναι ρινοφαρυγγικά. Δεν μπορούν να χάνονται. Ειδικά στη γέφυρα εδώ. Αυτό, βάζομαι, και ειδικά στη γέφυρα. Ωραία, πάμε να μου το κάνεις αυτό, με αυτή την νοοτροπία. Θες να σου κυκλώσω τα σημεία που πρέπει να ανοίξεις. Εντάξει, το καταλαβαίνεις. Αυτό λέω κι εγώ. Για πάμε. Τώρα μπορεί να μου βγει. Δεν πειράζει. Πάμε, πάμε. Δεν πειράζει. Σιγά. Πάμε. Εμένα με νοιάζει να καταλάβεις την νοοτροπία. Ναι. Κατάλαβες, γιατί όταν τραγουδάμε, ψάχνουμε τη λύση.
Ναι. Κάτι μπορεί να μας αρέσει, αλλά μην καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό. Mm-hmm. Αλλά τώρα αυτό που αναλύουμε, το τι είναι αυτό που μπορεί να μας αρέσει, αυτό που κρατάει ενδεχομένως τη φωνή μας πιο πίσω, ενώ μπορεί να, να είναι πιο πρωταγωνίστρια, ας πούμε, να βγει πιο μπροστά. Για πάμε. I found him in a cage dress. Ναι, ναι, ναι. And boy, I believe in us. Μπράβο, μπράβο. Mm. Πολύ πιο καθαρό. Πολύ πιο μπροστά, πολύ πιο ξεθολωμένο. Για πάμε παρακάτω. I am terrified to love for the first time. Μετατόπισες το κέντρο σου στο ρινοφάρεγγα. Ναι, 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 πολύ πολύ πιο διαφορετικά, σαν τα όλα διαφορετικά. Ναι, και πιο καθαρά. Ναι. Πολύ πιο και πιο πολύ μέταλλο. Και δεν χρειάζεται να βάζεις τόση δύναμη για να βγει η φωνή σου με μέταλλο. Είναι απλά ο τρόπος, τοποθέτησης πιο μπροστά. Ναι. Αυτό είναι. Καμία σχέση με την προηγούμενη φορά. Ναι. Αυτό που κάνεις τώρα. Ναι, αυτό είναι. Αυτό πρέπει να το υιοθετήσεις. Ναι. Για πάμε. Ωραία. Να το κάνω όλο την αρχή. Κάνε μου ρεφρέν όλο την αρχή. Και πάμε και γέφυρα θέλω που ζήκω. Ναι. I found him in a cage dress. Πιο ξεκούρασες, πιο ξεκούρασες. And boy, I believe in us. I am terrified to love for the first time. Can't you... Να κάνω το C, το C, το κανονικό. Όχι, κάνε μου την ψεύτικη. Can't you see... Όχι, πώς το κάνω. Can't you see that... Όχι, περίμενε, περίμενε. Πού είσαι? Can't you see? Ναι, αυτό δεν μπορώ. Can't you see? That our body changed. Πρέπει να ξαναγυρίσει ένα παραγγελικό. Can't you see? Όχι. Can't you see? Δεν ξέρω, βάζω ένα. Όχι, όχι. Άκου, αυτό λεπτό είναι λίγο head voice, ένα λεπτό. Can't you see? That I'm bound. Ξαναγυρνάει ο ρινοφαρυγικό. And you see that I'm bound in chains. I finally found my way. Ναι. I am bound to you. I am bound to you. Πάμε γέφυρα. Ναι. Suddenly the moment's here. Suddenly the moment's here. I embrace my fears. Προσέχει το embrace σου λίγο να μου το. Βασικά θέλω το ξεκίνημα σου πιο ρινοφαρυγικό, σε το embrace σου να καθαρίσει παρότι το ανοίγεις. Suddenly the moment's here. I embrace my fears. All that I have been. I found them and I can't trust. Boy, I believe in love. Μπορείς καθαρά. I'm terrified to love for the first time. Can't you see that I'm bound in chains? I finally found my way. I am bound to you. Έχεις κάνει ήδη το ψηλό και φοβάσαι το επόμενο που δεν είναι τόσο ψηλό. Ναι, γιατί είναι η αρχή της νότας. Και? Και άμα δεν βγει θα ακουστεί χάλι. Γιατί είναι... Στην ηχογράφηση και να μην βγει τη μία θα βγει τη δεύτερη την τρίτη. Ναι. Τι μας ξέρω τώρα πει. Γι' αυτό σου λέω. Θα το πεις 4-5 φορές όλο το κομμάτι. Α, είναι πολύ... Είναι ρινοφορικικό. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Κάντο με μωμά όλο. Κάντο με νιάου νιάου. Κάντο με νιάου νιάου όλη τη γέφυρα. Νιάου νιάου νιάου. Πιο έντονα. Πιο έντονα, σπαστικό. Νιάου 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 νιά
pharyngeal. Mm. Πάμε να το κάνεις με κανονική φωνή. Suddenly the moment's here, I embrace my fears, oh, that I have been carrying all these years. Do I risk it all? Come this far just to fall, fall, fall. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ αυτή η νότα. I can, I. Πρέπει να ανοίξει το στόμα σου. Βγαίνει ψεύτικο. Πρέπει να σου βγει, πρόσεξε. Θα ξεκινήσει λεωφορεγγικά, αλλά θα ανοίξει πολύ το στόμα σου. Αι! Αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Δεν είναι ψεύτικο. Είμαι εγώ. Τι εννοείς? Αι! Εγώ το βγάζω κάπου από εδώ. Νιάου! Αι! Δεν είναι πολύ στενό. Πρέπει να είναι στενό στο ξεκίνημα. Δεν μπορεί να βγει αλλιώς. Ναι. Άκου. Η Αγγελία δεν μου κάνει. Αυτό ήθελα να σου πω. Όμως υπάρχει ένα. Είναι τρίκι. Η Αγγελία, όταν την ακούς την ηχογράφηση, όταν την ακούς live, έχει έναν ήχο ο οποίος καμιά φορά δεν είναι πολύ ωραίος. Έχει ένα. Υπερβολικό. Έχει υπερβολικά στρογγυλό ήχο. Mm. Δεν έχει τον ίδιο στρογγυλό ήχο. Ούτε εγώ έχω τον ίδιο στρογγυλό ήχο. Είναι στρογγυλός ο ήχος. Πολύ. Mm. Και είναι πολύ ένρινος και στρογγυλός. Το ερνοφαγικό της βγαίνει, πολύ φυσικά. Αλλά επειδή έχει πολύ στρογγυλό ήχο επίσης, αυτό αποσυμπιέζεται. Mm. Αυτό όμως δεν πρέπει να τον μπερδεύεις με την τεχνική που χρησιμοποιούμε. Η τεχνική που χρησιμοποιούμε έχει στενά ξεκινήματα, αλλά ανοίγματα μετά. Γι' αυτό σου λέω, αι, έχει στενό ατακάρισμα, αλλά μετά ανοίγει. Δεν μπορείς να το ατακάρεις αλλιώς αυτό το ψηλό σημείο. Είναι ψηλό και στενή νότα, είναι ψηλή και στενή. Δεν μπορείς να την κάνεις κάπως αλλιώς. Δεν γίνεται. Ναι, αλλά ακούς τραγουδίσεις να ακούω τόσο βαθιά. Δηλαδή, σε Celine Dion που τραγουδάει κάτι. Και αυτή είναι πάλι. Ακούγεται, όμως δυνατά, όχι στενά. Η Celine Dion. Έχεις βάλει live τη Celine Dion να την ακούσεις. Όχι, δεν κάνει αυτό το ένιμα. Αυτό. Είναι ηχογράφηση αυτό. Βάλ την live. Ναι. Στα live είναι. Είναι έτσι. Ναι. Είναι μύτη. Ναι. Ναι, γιατί είναι Καναδί και είναι πάρα πολύ ειρηνοφαρική και ψηλά τοποθετημένη. Αλλά ο τρόπος που τραγουδάει στην ηχογράφηση, επειδή βάζουν και τα reverb και όλα αυτά, την κάνει και ακούγεται open. Τεράστια. Anymore! Ναι, αλλά πρόσεξε, αυτός είναι ο τρόπος που το λέει. Ναι. Αλλά κι εγώ όμως το ηχογραφήσω, θα δεις μετά ότι αυτό το. Πλάκα, τώρα θα κάνω κάτι τέτοια μαθήματα στο στούντιο. Αν σου ηχογραφήσω αυτό, θα ακουστεί στενά και με το που μπει το hall, το βάθος. Αυτό το πράγμα θα ακουστεί λες και είναι. Αυτό είναι παραγωγικό. Είναι το στούντιο. Δεν κάτι μπορείς να το κάνεις. Και εγώ την είχα. Πρόσεξε. Πιο μικρή είχα και εγώ αυτή την ψευδαίσθηση. Ότι αυτό πρέπει να το κάνω εγώ με τη φωνή μου. Ναι, σε ένα βαθμό το κάνεις. Σε ένα βαθμό. Αλλά είναι πράγματα τεχνικά που δεν μπορείς να τα προσεγγίζεις διαφορετικά. Μετά όμως το παίρνει εδώ ο φίλος μας ο παραγωγός και το ανοίγει. Ναι, άσχημο βέβαια αυτό. Γιατί μετά μου πα στο line. Δεν θα έχουν άλλο expectation. Όχι, γιατί να έχουν άλλο expectation. Βάθος, αν έχεις το μικρόφωνο, αυτό το πράγμα θα ακούσει έτσι. Άμα το πεις μόνη σου dry, χωρίς το μικροφωνάκι που έχει βάθος, θα ακουστεί ότι είναι πιο στεγνό. Ναι. Αλλά άμα βάλεις ένα βάθος με μικρό, ένα μικρόφωνο, ένα μικρόφωνο με βάθος, δεν θα ακουστεί. Ναι. Θα ακουστεί open. Άκου, είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι η διαχείριση του ηχείου μας. Αυτό που λέει η Ιωάννα, θα χρησιμοποιήσω μάσκα. Το anymore αυτήνης έχει μάσκα και κεφάλι. Εντάξει, έχει μια καλή τεχνική η γυναίκα. By the way, challenge, μπορώ να κάνω αυτό το κομμάτι. Καλά, ναι. Ότι αυτή η νότα είναι. Δεν είναι τόσο ψηλή. Εγώ ναι, δεν υπάρχει καν. Η νότα αυτή. Ζήτησε και να με μπρίζω με την νότα. Αυτό. Τι νότα είναι. Μη ήθεση. Είναι αυτή. Any more! Αυτή η νότα είναι. Εγώ γιατί με μπορώ. Be all by myself anymore. Αυτή είναι η νότα. Απλά έτσι είναι πολύ στενή. Ναι. Πολύ εντυπωσιακό. Ναι, αλλά δεν είναι μια νότα που δεν την έχεις. Ο τρόπος είναι. Ναι, δεν ξέρω τι κάνω λάθος. Πρέπει να καθαρίζεις λίγο τον ήχο σου, να φέρεις λίγο πιο μπροστά τον ήχο στη μάσκα, για να μπορεί να καθαρίσει και να ακούγεται αυτό το μέταλλο όπως κάνει αυτή. Βέβαια αυτή
Είναι και έτσι, είναι πολύ λεπτή η φωνή της και ψηλά τοποθετημένη. Ναι, ναι, και όλες τις υψηλές είναι μεταλλικές. Mm. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτό το μέταλλο. Αλλά βέβαια μπορείς τεχνικά να το προσεγγίσεις. Ναι, ναι. Δηλαδή, αλλά αυτή είναι φούλη ρινοφαρυγική. Δηλαδή πρόσεξε το χαμηλό της. Δημιουργεί στρογγυλότητα αυτό. Βλέπεις το. Είναι έτσι. Ναι, ξέρεις γιατί. Πώς γίνεται να βάλεις και να το έτσι. Γίνεται, γιατί κάνει αυτή. Ένι μάσκα. Είναι αυτή η νότα. Είναι όμως ρινοφαρυγικό. Γι' αυτό είναι έτσι στο στόμα. Γιατί η πίεση είναι εδώ. Ναι. Δεν είναι εδώ. Ναι. Γι' αυτό είναι έτσι. Ναι. Είναι αυτό που σου είπα πριν. Χαλάρω στο σαγόνι. Ναι. Μη σκέφτεσαι ότι από εδώ ελέγχεις. Είναι κάθετος ο ήχος. Είναι εδώ. Απλά φοβάμαι γιατί άμα δεν το ελέγχω το νιώθω ότι φεύγει. Ναι, παρακά. Γιατί δεν έχεις κάνει πολλές ασκήσεις ρινοφαρυγικές που να έρθει η φωνή και να το παγιώσω ότι βγαίνει από εκεί. Mm. Αυτό είναι. Είναι επειδή δεν το έχεις συνηθίσει. Mm. Και λες φεύγω από εδώ και πού πάω. Ναι, κάναμε άλλο τραγούδι. Κάπως προσπαθούσα να το βρω. Τραγούδι αυτό και κάνω το όλο με νιάου. Δεν έχει κάτι άλλο τραγούδι. Αυτή νότα είναι. Αυτή νότα είναι. Αυτό σου λέω. Κάνω το με νιάου, πιάσω από εκεί. Νιάου. To wanna be meow, 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 anymore. Αυτή είναι ο τάσος. Δεν την έχω. Είσαι απλά να την τοποθετεί σωστά. Meow, meow, meow. Πρέπει δηλαδή να βρεις την τοποθέτηση και να κομπρεσάρεις κιόλας εκεί. Meow, meow, meow. Meow. Παίρνω και λίγο θολή. Έχω πιει λίγο κοκακόλα τις τελευταίες μέρες. Σοβαρά. Ναι. Θολώνει πολύ τη φωνή και έχει πάρει μια θολούρα τώρα. Ναι, έτσι που λες. Θέλει στένεμα. Ναι, δεν το έχω κάνει καθόλου. Δεν έχω τραγουδήσει ποτέ έτσι. Ήρθε η ώρα να τραγουδήσει Λίντιον.